1821. 5 Μαΐου του 1821 βρίσκεται στον Παγκαθητικό Κόλπο και βοηθά την Εβραίωση Επανάσταση στην Νοτιοανατολική Θεσσαλία. 27 Μαΐου του 2001, ο Άρης παίρνει μέρος στην αποστολή για την συμφώνηση του τουρκικού δικρότου στην Ερετό, που έφερε σε πέρα τα επιτυχία ο Πρωτοκέρης Δημήτριος Παπανικολής. Γίνεται δε ευρύτερα γνωστός όταν καταφώνει το 1825 να διασπάσει μετά από δύο ρημάκι μόνο στον τοπιό των πολιάρχων Αιγυπτιακών πολεμικών, διαφεύγοντας με ελάχιστες απώλειες από τον κόλπο του Ναυαρίνου. Ο Άρης ήταν και θυσία του Αναστάσιου Σωματού. Ναυπηγήθηκε ως εμπορικό πλοίο στη Βενετία του 1807, εξήλου τριών. Σε Σαμαδό του έδωσε το όνομα του μυστικού θεού, του πολέμου, ο Άρης. Το Μάρτιο του 1821, λόγω της έναρξης επανάστασης, ο Σαμαδός εξοπλίζει το πλοίο με 18 κανόνες. Ας σημειωθεί εδώ ότι τα τουρκικά και αιγυπτιακά πλοία γραμμής ήταν από κατασκευή τους πολεμικά και έφεραν πολύ μεγαλύτερα κανόνια. Δηλαδή 5 φορές μεγαλύτερα κανόνια από αυτά του Άρη, αλλά και των υπολείπων ελληνικών πλοίων. Χριστός της Σωτηρίας. Είμαστε 19 Απριλίου 1825, όταν ο Άρης βρίσκεται σε αποστολή μεταφορά πολεμικού υλικού με προορισμό την Πάτρα. Όταν διερχόμενος κοντά στον Ιερόμετρο, σημερινή πύλο, ο κυβερνήτης του Αναστάσεως στον Ναό, αγκυρωμονεί με δική του πρωτοβουλία και ζητά άδεια την οποία διαφέρνει από τον υπουργό τότε πολέμου, Αναμεσαρά, να παραμείνει εκεί και να βοηθήσει με πόδια και άντρες την άμυνα της νήσου της Βακτηρίας. Και αυτό γιατί μία μέρα πριν, 18 Απριλίου, ο Αιγυπτιακός στόλος είχε μπει στον όρμα του Μεθόνη και αποβίβασε 4.000 στρατιώτες πυρομαχικά και πρόθυμα, ετοιμάζοντας τη μεγάλη απόβαση για να καταλάβει τη Σφακτηρία και τον όρμα του Λαβαρίνου. Ο Μιαούλης με τον ελληνικό στόλο δεν μπόρεσε να τον εμποδίσει. Δεν είχε επιπολικά ο Έλληνας Ναύαρχος και με τα λίγα και μικρά ιστοκράτα που διέκοπε δεν μπορούσε να αντιπαραθεθεί στα πολλά και τεράστια πολεμικά των Αιγυπτίων. Με επιμονή ζητούσε μπουρλόγα από τους Ιβραίους προκλήτους, γιατί μόνο με αυτά θα έπαιρνε αποτελέσματα απέναντι στον ισχυρό και οργανωμένο στόλο του Ιβραήλ, όπως και έγινε αργότερα στην Αρμαγία της Μεθόνης. Ενώ όσο η Ίδρα είχε αποστείλει τα σχετικά μπουρλόγα. Μετά από το συμβούλιο που γίνεται πάνω στον Άρη, υπό τον Υπουργό Πολέμου Αναμεσαρά, αποφασίζεται να ενισχυθεί η άμυνα της Βακτηρίας με 200 ναυτικούς από τα πλειώματα των 8 ελληνικών πλοίων που βρίσκονται στον όρμο του Ναυαρίνου. Μέσα στον όρμο του Ναυαρίνου υπάρχουν 8 ελληνικά πλοία, τα οποία είναι ο Άρης του Σαμαδού, η Αθηνά του Πόρτου, ο Αλέξανδρος του Κουδούρη, ο Βασίβολος του Ράφου, η Αθηνά του Νέχη, ο Αχιλλέας του Ορλάνδου, ο Ποσειδώνος του Μουλά και ο Λυκούργος του Σάνα. Το νεόφερτο έχει τον Δημήτριο Κατούρη, η δε Σπαρτηρία, τον Σάρο Κακίνη. Στο νησί απορριβάζεται το Μαδό του Άρη και ο Πόσης του Αθηνά, με διασπερίσεις 200 σημαντικούς και άντρες από τα ελληνικά σκία. Επίσης βρίσκεται και ο γραμματέας του εκτελεστικού της κυβέρνησης, Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Το πρωί, 26 Απριλίου 1825, η μοίρα των 57 πολιτικών Αιγυπτιακών πλοίων πλησιάζει στην Σφακτηρία. Με τα 700 πυροβόλα τους, οι Αιγύπτιοι αρχίζουν να σφυροκοπούν το νησί. Καταφέρνουν οι Αιγύπτιοι να προσβάσουν στο νησί 3.000 άνδρες, στους Καλβανούς, υπό τον Θεή Μπέν, ακολουθεί ηθικός αγώνας, με απάνταστους ηρωισμούς από τον Ραθενίδη. Πάνω από 400 Έλληνες και Ελληνές σκοτώνονται στην Σφακτηρία. Το νησί καταλαμβάνεται για να απομείνετε τους παρασυντές με βάση ή κολυμπώντας προσπαθούν να διαφύγουν και να επιβαθούν στα 8 ελληνικά πλοία ή μέσα στους βόρειους ενός κορμού προς τη Γιάννη.
μεταξύ των γυναικών εκτό μα είναι ο Αναστάσιο Παπαδόπουλο από την κυβέρνηση του Άρη, ο Στάλο Ταχύτη και ο Χρήστο Αναστάρα από την κυβέρνηση του Λέμου. Και ο ένα από του Λέμου, Ιταλό Κόμι, Σαντόρε και Σανταρόζα, από του Σεμινιάνου τη Ιταλία, υπουργό των εξωτερικών του κρατηδίου του πεδοδεμοντίου τη Ιταλία. Μέγα Λέμου. Ηρωική έκδοση. Τα ελληνικά πλοία που βρίσκονται στον όρο του Ναβαρίνου προσπιθούν να διαφύγουν το πλοίο των Αιγυπτιακών πολεμικών πλοίων προ το πέλαγο και θα καταφέρουν τα 7 ελληνικά πλοία. Τελευταίο μέσα στο Ναβαρίνο απομένει ο Άρης, περιμένοντα την κυβέρνηση του και τα μέλη του πλοίου του που πολεμούν στο νησί. Θέλω να βάλω την καθυρία να του παραλάβουν. Αλλά εκκινείται προς τον κοθάνατο του γενναίου κυβερνήτη Αναστασίου του Σταμαδού. Σε βιασμένα προλαμβάνουν οι βάρκες τον Νικόλα Οπότη, τον Δημήτριο Τακτούρη και τον Αλέξανδρο Μαύρο Κρυβάτη. Ο Βότης αναλαμβάνει πλέον την διακυβέρνηση του Άρη και αποφασίζει να βγάλει το πλοίο από τον Ναβαρίνο. Ούτε ο Βότης ούτε κανείς άλλο το παρασύρωμα διανοείται να υποστεί στον κοινωνική σημαία και να παραδώσει το πλοίο. Ο κυβερνήτης Βότης προστάζει και ανεβάζει την εικόνα της Παναγιάς στο κατάστημα. Όλοι ένας ένας συγκινημένοι και σίγουρα το τι θέλουν να κάνουν περνούν και προσκυνούν. Φτάζουν στην υπέρα του καθηγόν να σκεπάσουμε μάλλον το ιστορικό νησμά αν καταφέρουν να μισθώσουν. Κατόπιν ανταλλάσσουν ο ένας με τον άλλον ασφασμό με την ευχή καλή ανάδοση των άλλων ασφών. Ένας ιερέας που έχει διασωθεί από την πατηρία στέλνει τους ερχόμενους. Όλοι τρέχουν στις θέσεις τους έτοιμοι για την ευχή επικείμενη κυρίε και μάνες. Τα πανιά του κόμματος γεμίζουν με ούρο άλλο και ο Άρης ξεκίνεται προς την έξοδο του όρου. Πλέει για να χαράξει τη μοίρα του στο χρυσό βιβλίο της ελληνικής ναυτικής παράδοσης. Ο Άρης κινείται προς το μέσο του στόχου του Μαρίνου, ενώ δύο ισχυρές εργάτες πλέον κατευθείαν επάνω του να τον εμβολήσουν. Τα 18 μικρά πυροβόλα του άλλου του βάζουν στο στεφό με απόλυτη επιτυχία και προκαλούν αρκετές ζημιές στα δύο ευθυντικά, τα οποία τελικά ο Άρης τα αποφεύγει με επιδέξιους κυρισμούς. Ευτυχώς ο Άρης δεν κινδυνεύει από τα πυροβολία της Πακυρίας, γιατί ακόμα δεν έχουν προλάβει οι ρίσκοι να τα επαντρώσουν. Αφήνοντας πίσω τους δύο φρεγάτες, ενώ βγαίνει από τον δρόμο, παραλάβει από την Πακυρία, ο Βότης βλέπει παντού μπροστά του, γύρω του, βάθος από κατάστια ευτυχών πλοίων, να τους γίνουν τελείως δρόμο. Από αυτά τα πέντε τεχνικά πλοία κινούνται εναντίον του, τυπώντας τον με τα βαριά κανόνια. Ο καπνός των ευτυχών πυροβόλων έχει σκοτεινιάσει τα πάντα. Οι έγκυρες ναυμάχοι μάχονται ακούραστα και τα κυμμένοι με φύση και φυγή. Ο Άρης ενίσχυται και κλειστρά στα δερβίνη, βάζοντας συνεχώς με τα κανόνια. Κανένα μπορεί να πάει κανένα. Και να, το ένα εξωτικό κοινάζει τον αέρα και πτήσεται. Και να άρθει μεγάλη κίνηση για αρκετή ζημιά απομακρύνεται. Μετά από λίγη ώρα κι άλλα τρία ηλικιακά με πολλές ζημιές παίρνουν όπως τόπο. Δύο ώρες θα περάσει από τη σκηνή που άλλη ξεκίνησε το μεγάλο τόλμημα. Δύο ώρες του επέμβου του ναυτικού αγώνα. Η εξέλιξη είναι ακόμα απρόσδεκτη. Ο Βότη και το συγκομμένο πληρωμά του Άρη παλεύουν για την νίκη ή για το πάνω. Τώρα νησιάζουν πάλι άλλες δύο παλίσιες φρεγάτες. Ο αγώνας άνοιξε. Τα πανιά έχουν αρχίσει να σκύζονται από πολλές των καμιών των ευτυχών πλοίων. Η περίφανη νική σημαία βαλτοκοπημένη είναι διάκριση. Ανεμίζει όμως αλήγηση στο ισχυρότερο ρυθμό του αγέρου του Άρη ανάμεσα στα ευτυχικά παϊράκια. Ο Βότης αποφασίζει να μετάνει ένα δύο πλήρωμα και το πλοίο παίρνοντας το βυθό μαζί του και τα δύο ευτυχικά πλοία. Αλλά με πονή αντρίπια, σταθερή και προτερή, μπροστά του. Φωτιά! Φωτιά! Τι θα μου το πει! Λέει το πλήρωμα να το φωνάξουν και τα τούτικα και το κάνουν.
είχε την επιθυμία να το εκμεταλλευτεί διαφορετικά. Οι Αιγύπτιοι δύο φρεγάτες το ακούν και ξαφνικά κυριεύει μαγικό. Θα αναστηριαστούν και αυτοί μαζί. Τελικά τα δύο Αιγυπτιακά απομακρύνονται με αρκετές ποινές. Όμως οι πάλι δεν τελειώνονται εδώ. Άλλα ελληνικά πλοία έρχονται επάνω στον Άρη. Το ένα μετά το άλλο. Ο Βόλτης, ο Πυροβολητός, ο Σακούρη, οι πυροβολητές, ο Τιμονιέρ και οι ερευνητές δίνουν πλέον από τη μέσα του αγώνα. Μάθονται εδώ με ανήκουστη τόνη. Από την νοσηλεία και τελειώσαν πέντε ελόγιες ώρες κρατάει η περάδοση από τη μάχη των Ελλήνων αστικών. 35 σειρά χρονικά συγκρούονται συνολικά με τον Άρη και τα κύματα από τα συνολικά 57 χρονικά. Το ένα μετά το άλλο, τα γυπτιακά χρονικά υποχωρούν με δεκάδες τους τραυματίες και απίστευτες καταστροφές. Και επιτέλους το Άρη βγαίνει στο ανοιχτό πέλαγο νικητή από το μικρό στόμιο μεταξύ της Σικύλος, της Σύμπαβα και της Νίσου Καπηρίας. Έχει περάσει ανάμεσα από ένα ιδιότατο στόλο, 57 δύο. Μόνο δύο από τα παλικάρια του είναι νεκρά και έτσι τραυματισμένα. Και ο Άρης αρκετά πληγωμένα. Εκεί τι σταστημένοι δεν πιστεύουν σε αυτό που έχει συμβεί. Μέσα στην απορία, την οργή και στον πόνο του, αναγνωρίζουν την τόλμη και την μαγνητικότητα των Ελλήνων αστικών. Δεν μπορούν να κρύψουν τον θαυμασμό του και σταματούν να κυνηγούν τον Άρη. Ο στρατηγός Ιωάννης Μακουγιάννης, που μεγάλη αυτή η ηγητική, που παρακολουθήθηκε από εκεί του Άρη από τον Λούριο του Νεοκάτου, γράφει στα αποσυνομέματά του. Σώθηκαν με μεγάλο κίνδυνο και απερίγραφη και νεότητα αυτή η διάφορη του κραδιού. Άλλο είναι να το θέλει άνθρωπο και άλλο να το λέει. Σώθηκε με τη βοήθεια του Θεού, δίνοντά του αμπρία πολύ. Οπότε σύμφωνα μετά την ηρωική έκουδο, οδηγεί τον Άρη στην Παλαιά και από εκεί ξεκινά. Η θαυμαστική απειλή του εντυπωσίασε και εξουσίασε όλους τους Έλληνες, ακόμα και τους Ευρωπαίους. Άρχισε να ελεγχθούν και γράφηκαν οι κυρίες εκφράσεις θαυμασμού όπως πολεμικό και ναυτικό μεγαλύτημα, υπέστατη δεξιοτεχνία, ανοίξη τόπου και ανάμαση θέση. Καθόλου τη διάρκεια του αγώνα, ο Άρης είναι τεταγμένος στο στόλο ψήλων. Το 1829 αγοράζεται από την ελληνική κυβέρνηση. Το 1829 λαμβάνει το κονόμενα της μοπηλής ως πολύ των αστικών κοκκίνων μέχρι το 1900, ενώ κατά διαστήματα χρησιμοποιήθηκε και ως πολύ για τον αγώνα του προσωπικού του οικονομικού ναυτικού. 1882-1885, 65 και 1882-1885. Μετά το 1900, ο Άρης μένει προσωπισμένο στον χώρο και λειτουργεί ως πολύ ναυτοπέδιο. Διατηρείται δυστυχώς μέχρι τις 25 Μαρτίου 1921, δηλαδή συνολικά 114 χρόνια. Οπότε δυστυχώς από κάποιους ανεγκέφαλους της εποχής εκείνης βυθίζεται δυστυχά κατά τον εορτασμό των 100 ετών από την Ελληνική Επανάσταση στα νερά του Παρανικού κοντά στην νησίδα Κυρά Σαλαμίνου του Ναστάσου. Λόγω της οικονομικής αδυναμίας από το πολεμικό ναυτικό να συνεχίσει να το συντηρεί. Πολλοί ήταν αυτοί που έφεραν αντιρρήσεις για αυτό το τέλος του έργου του Δίου και επέμειναν να διατηρηθεί σαν κοιμήλιο. Ήταν τότε ένας θλιβερός πανηγυρισμός της εκατονταετίας του αγώνα. Το ακρόπολο του Δίου ευτυχώς τοποθετήθηκε στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο των Αθηνών. Την Παλαιά Αυλή, όποιος πάει προς το διεκεί. Ο κύριος Στόρκου, εθνικός και μη και αυτός, εγκαταστάθηκε στον άνθρωπο των Σαλαμίνων σε περίοδους θέσεις για να θυμίζει τις μελλοντικές γενιές τελεχών του πολεμικού ναυτικού την υπέρμαντα σελίδα της ναυτικής μας ιστορίας, όπου ένα πλοίο μόνο του αντιμετώπισε ένα ισχυρό στόλο και νίκησε προκαλώντας του απίστευτες ζημιές και πολλά θύματα. Ο Ιστ
αυτός δεν θυμίζει.